Για να δούμε τώρα αυτές τις πόρτες, αυτά τα ανοίγματα που μπορούμε να βρεθούμε εις την Βασιλεία του Θεού. Ποτέ μεν ότι διαπίστεως, άλλοτε με την πίστη. Ποτέ μεν άλλοτε με την πίστη. Γέγραπτε γά, ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον και τα εξής. Και πάλι είναι αυτός φυσί, ποτέ δε, παρακάτω έχει πολλά. Απαριθμεί 6 σημεία. Αυτό το ποτέ μεν ότι διαπίστεως σημαίνει. Παίρνω ένα χωρίο για παράδειγμα. Δηλαδή αν πιστεύσεις θα σωθείς. Λέει θα έχεις τη Βασιλεία του Θεού. Θα έχεις την αιώνια ζωή. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτός που πιστεύει στον Υιόν έχει την αιώνιον ζωή. Κάποτε μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή για κάποιον, έκτακτη στιγμή, που να ομολογήσει μόνο την πίστη και να σωθεί. Τυπικό παράδειγμα είναι ο ληστής επί του Σταυρού, που είπε το μνήστητή μου Κύριε όταν έλθισαν η Βασιλεία σου. Τον αποκαλεί Κύριον. Εκείνο το μνήστητη θυμίσουμε σημαίνει ότι θα ζήσεις και μετά από το Σταυρό, αλλά και εγώ θα ζήσω. Συνεπώς εγώ σε θεωρώ αθάνατον, αλλά και εγώ είμαι αθάνατος. Και ακόμη να με θυμηθείς, γιατί είσαι, λέει στη Βασιλεία σου, είσαι βασιλιάς. Και ακόμη τον αποκαλεί Κύριον. Και το βασιλιάς αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση και το Κύριος εις τη Θεία φύση. Εδώ έχουμε μία πίστη και ομολογία στη θεανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Η απάντηση, σε βεβαιώνω, σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον Παράδεισο. Οι πατέρες λένε, οι νηπτικοί πατέρες λένε και οι ασκητικοί ότι στις ημέρες του Αντιχρίστου μόνη η πίστη θα σώσει τον άνθρωπο, έστω κι αν δεν έχει ο άνθρωπος έργα. Μόνη η πίστη. Γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολες ημέρες και για να φτάσεις να πεις πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν πρέπει να είσαι ήρωας. Γιατί θα είναι τόσο δύσκολες εκείνες οι ημέρες. Το λέγουν οι πατέρες αυτό. Γέροντα, ρώτησαν κάποτε έναν ασκητή, δεν θυμάμαι το όνομά του, ίσως το θυμόστε εσείς, το ξέρετε. Εμείς κάνουμε άσκηση πολύ κλπ. Μετά από μας, κάποια άλλη γενιά, μετά από μας, άλλες γενιές, τι θα κάνουν? Το μισό έργον, είπε ο γέροντας. Και μετά από αυτούς, καθόλου έργον. Και εκείνοι, γιατί μόνοι την πίστη θα έχουν κρατήσει, θα είναι ανώτεροι από μας που έχουμε τόσο σκληρό έργον, δηλαδή την άσκηση. Βλέπετε? Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις που με μόνη την πίστη μπορεί κανείς να σωθεί. Μην ξεγελαστεί όμως κανείς και πει, α ωραία, θα λέγω ότι πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν Ορθοδόξος, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του και έτσι θα σωθώ. Πλανάτε πλάνη νυχτράν. Προσέξτε, φώναξα πολύ δυνατά, αν κανείς λίγο κοιμάται γιατί είναι νύχτα τώρα, ναι, να το ακούσει, να ξυπνήσει και να το ακούσει. Πλάνη νυχτράν. Ο Θεός να φυλάξει. Είναι έκτακτες αυτές οι περιπτώσεις. Ακόμη. Και πάλι αυτός φυσήν. Πάλι ο Κύριος λέει. Αμήν αμήν λέγω ημί ότι ο των λόγων μου να ακούων και πιστεύων το πέψαν δίμε έχει ζωή αιώνιον. Και τα εξής. Ποτέ δε ότι δι' Ευαγγελικού κηρύγματος, λέγει γάρ, ότι και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιον, είναι πάλι στον Ιωάννη. Δεύτερη περίπτωση. Εκείνος λέγει, ο οποίος κηρύσσει το Ευαγγέλιο, δια του Ευαγγελικού κηρύγματος,
Αυτός συντάγει καρπών. Ας πούμε ότι αν εγώ σας κηρύττω το Ευαγγέλιο που έσπηρε στον αγρόν του κόσμου ο Χριστός, εμείς θερίζουμε, γιατί ο Χριστός είπε στους μαθητάς του άλλοι σπήραν, εσείς μπήκατε στον κόπο εκείνων που έσπηραν, και εννοεί βέβαια πρώτιστα τον εαυτόν του, πρώτιστα. Μέσα στην ιστορία όλοι οι μεθαθεριστές, ουσιαστικά οι μεθαθεριστές, άπαξ εσπάρει ο λόγος του Θεού. Και εμείς τώρα θερίζουμε, βασικά θερίζουμε. Μη μου πείτε ότι εκείνοι που δεν άκουσαν ποτέ τους το Ευαγγέλιο, εμείς δεν το σπέρνουμε τον λόγο. Ουσιαστικά ο Θεός τον σπέρνει. Ουσιαστικά εκείνος πήρει. Εμείς μετά θα θερίσουμε. Και όπως λέγει έχει μισθόν εκείνος που παίρνει, έτσι θα έχει μισθό και εκείνος που θερίζει. Αλλά πάλι και εδώ μία πλάνη. Αλίμονο αν πιστεύαμε ότι και μόνο γιατί μπορώ να κηρύσω το Ευαγγέλιο μου ανοίγεται η αιώνια ζωή. Αν δεν εφαρμόσω εγώ πρώτος το Ευαγγέλιο. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Ότι υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ. Είδατε, υποποιάζω και δουλαγωγώ. Το έχω δούλον το σώμα μου, εγώ με τα αφεντικό. Να μην εκτρέπεται σε ποικίλες επιθυμίες και αμαρτίες. Μήπως λέει, μήπως εγώ άλλης μεν κηρύξας, εγώ αυτός αδόκιμος γένομαι, ώστε εγώ να κηρύττω στους άλλους και εγώ να αποδειχθώ τελικά αδόκιμος. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσω το Ευαγγέλιο. Έχω όμως την αιώνια ζωή παίρνοντας το διακόνημα να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Μπορώ λοιπόν και εγώ να έχω την αιώνια ζωή. Όλοι θα εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο. Ο καθένας έχει έναν τρόπο τώρα, μια είσοδο, μια θύρα για να μπει στην αιώνια ζωή. Ο ένας με την πίστη, ο άλλος με το να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Προχωρούμε. Ποτέ δε, δηλαδή άλλοτε δε, ότι διαμαρτυρίου και της εν Χριστώ ομολογίας φυσιγάρ, γιατί λέγει και ομισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν λέει μισήσει τον εαυτόν του στον κόσμο αυτόν, θα φυλάξει την πραγματική του ζωή η ζωή αιώνιον. Δηλαδή κερδίζει την αιώνια ζωή. Με ποια πόρτα τώρα? Δια του μαρτυρίου και της ομολογίας. Προσέξτε, δια του μαρτυρίου και της ομολογίας. Έχουμε περιπτώσεις να έχουμε μόνο μαρτυρίων. Ναι, ακούστε το. Προχθές γιορτάζαμε τον Άγιο Χαράλαμπο, τη μνήμη του. Και ήμεθα βεβαίως και στον ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Όταν ο Άγιος Χαράλαμπος, ο οποίος ήταν παιδιόθεν χριστιανός και ήταν ευσεβέστατος και πολύ γέρον, οδηγήθηκε στο μαρτύριο, όπως τον έγδερναν οι διώκτες του, δηλαδή καλύτερα όχι οι διώκτες του, οι δήμοι, όπως τον έγδερναν με σιδερένια νύχια, δηλαδή τραβούσαν το δέρμα, το φοβερό πράγμα. Όταν είδαν τον Άγιο να έχει μια απέραντη γαλήνη, να μην βρίζει, να μην φωνάζει, να δοξάζει τον Θεό, να συγχωρεί εκείνους οι οποίοι το έκαναν αυτά τα μαρτύρια, τόσο πολύ κατενήγησαν που είπαν την ίδια στιγμή: είμαστε και εμείς χριστιανοί. Και την ίδια στιγμή, αγαπητοί μου, μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο απεκεφάλισαν και αυτούς. Πότε βαφτίστηκαν? Η Εκκλησία μας δέχεται και το βάπτισμα του αίματος του μαρτυρίου. Στο ίδιο τους το αίμα βαφτίστηκαν. Πότε πρόλαβαν να κάνουν άλλα πράγματα, να ζήσουν το Ευαγγέλιο? Μπήκαν στην αιώνια ζωή δια της θύρας του μαρτυρίου. Προχωρούμε. Και ομισόν την ψυχήν αυτού εν το προκρίνει. Συγγνώμη.
Και πάλι, ότι δια του προκρίνην χρημάτων τε και γένους των Χριστών και πάσο ως της αρχικήν αδελφούς και αδελφάς και τα εξής ζωήν αιώνιον κληρονομήσει, είπε πάλι ο Κύριος στο κατά Ματθαίον είναι. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος άφησε τους συγγενείς του, άφησε τα χρήματα και ακολουθεί τη διακονία του Χριστού. Και αυτός λέγει, με αυτή την αφιέρωση τώρα, είναι η πόρτα της αφιερώσεως. Εννοείται πάλι εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Το ξαναλέγω. Έτσι, μην νομίστε αλλιώτικα, μπαίνει δια της αφιερώσεως εις την Βασιλεία του Θεού, εις την αιώνια ζωή. Ακόμη, λέγει, ότι και του τηρεί τα σαντολάς. Να τώρα τηρεί κανείς τις σαντολές. Ου μηχεύσεις, ου φωνεύσεις και τα εξής. Καθώς απεκρίνεται το προσθελθόντι και υπό αντιδιδάσκαλε αγαθέτη ποιήσα, πει πίσω για να ζωή αιώνιον έχω. Τι είπε στον νεανίσκον εκείνο που του ζήτησε την αιώνια ζωή. Τήρησε τις εντολές. Δια της θύρας της τηρήσεως των εντολών. Και για να προχωρήσω, να το κλείσω, ετιμέντη και δια του των φαύλων μεν από στην επράξεων λοιπόν δε Θεό δουλεύει. Το να εργάζεται κανείς το έργο του Θεού απέχοντας από τα ανίκια πράγματα, τα φαύλα πράγματα, αυτά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό, η αμαρτία. Πάλι και εκεί κερδίζεις την αιώνια ζωή.